έξυπνο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το Sonic Arena. Κατηγορία Development, Inside Pilea με τους Sugar Daddies. Με πολύ νεανικό μέσο όρο ηλικίας Inside Pilea. Μόλις ένας παίκτης για αλλαγή, μόλις δύο για τους Sugar Daddies. Πρώτη πάσα για τους Inside Pilea, οι οποίοι παίζουν με Καρακασίδη, Λαβά, Τσάντια, Μπάρας και Αρπίτογλου. Ενώ για τους Σούγκαρ Ντάντις οι Κεσίδης, Σίσκος, Παπαδόπουλος, Κυριακίδης, Κυριακίδης, Μιλιάδης και Τζίτζαλης. Θέλουν να τρέξουν οι Τσάιτ, αλλά θα γυρίσουν γρήγορα οι Σούγκαρ Ντάντις και θα κλέψουν την μπάλα, θα γίνει πιο δυνατά το παιχνίδι. Το τρίο πόντο, να το πω. Δεν έχει, δεν έχουμε ακόμα σκορ, έχουμε σκορ 0-2, προηγούνται οι Σάι. Είναι ο χρόνος, είναι μια δευτερά. Ωραία κίνηση στον Τάσο Δημητριάδη, ο οποίος θα τελείωσε ωραία την πάσα. Πάρε βάλε εδώ. Δεν θα μπορέσουν να σκοράρουν, όμως θα έχουν γρήγορη επιστροφή στην αμυνά. Τα γαλάζια μπλε οι Σάιτ με τα μαύρα και τις υπόλοιπες αποχρώσεις οι Σούγκαρ Ντάντις. Σούγκαρ Ντάντις θα χάσουν την μπαλά. Δύο-δύο το σκορ, ωραίο τελείωμα από τον Κάτρο Μιλιάρη που δεν έχει αντίπαλο. Σκορ παραμένει 4-2, 7-26. Εδώ θέλω να πω κάποια καλή επίθεση, καλή συνεργασία, σουτ 2 πρώτων άστοχο. Όλα αυτά ήταν καλή κυκλοφορία της μπάλας. 6-49 θέλουν να τρέξουν οι Σάιτ. Ωραία πάσα εδώ πέρα, αλλά είναι κακό το σουτ από τον Είστε με τον νούμερο 38, έχουν νέα επίθεση η Σαΐρ. Καλά εδώ και με τη βοήθεια της θήκης. Τέσσερα-τέσσερα δύο ομάδες. Έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Να βρει κάποιο διάδρομο με το νούμερο 6, ο Κυριακίδης. Αλλά δεν είναι άνθρωπος, είναι και άνθρωπος. Θα
αρκετή ένταση στο μάτς. Νούμερο 38, ο παίκτης τον inside player του νούμερο 11 εδώ, ο Αδίτου που θέλει να πάει σε ένα post-coast. Ότι ο παρασθενός του Αδίτου, ας Αδίτου που μας μίλησε νωρίτερα. Περιμένετε λίγο. Για τα δύο. Ρεφ. Άλλο, το δοθεί 5 και 16 πριν. Εδώ δώσε ένα. Για τα δύο επίθετο. Τι μάλλον δεν δώσε. Έχει πιο φόρο. Παιδί λίγο επίθετο. Λαμβάνε ο Ρέλη Κουσάν. Θα το βολές για τους inside. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Το νούμερο 38 είναι ο Μπάτζιος. Ρωτάω γιατί είναι καλά γραμμένα. 4-5 προς τα inside, οι οποίοι έχουν αντιδράσει και με πολλά κοψίματα και κινήσεις θέλουν να πάρουν τη διαφορά υπέρ της, αλλά προηγούνται μόλις ένα πρώτο εδώ, ωραία κόψιμο από τον Κεσίδη, αλλά ήταν άστοχος. Πολύ γρήγορο μπάσκετ του Διεκάμες. Το νούμερο 32 είναι ο Λαβάς. Το 38 μπάσκετ, ο Καρακασίδης. Τσάγκα με το νούμερο 29, κάτω με το νούμερο 27. Τέσσερα, οκτώ το σκορ. Inside, οι οποίοι έχουν μπει πιο δυνατά μετά το πρώτο δεύτερο λεπτό. Όπως και χαράνε με 4-2. Ανανεώσουμε άτομα για την επίθεση. 4 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του έτσι περίοδου. Εδώ πέρα με την πολύ τεχνική στο σκοράδι. Με τον Καρακασίδη. Θέλουν να απαντήσουν και το κάνουν το νούμερο 14 και τον Κεσίδη Συγκαρτάτης. Οι οποίοι δεν θέλουν να αφήσουν την αντίπαλη ομάδα να ξεφύγει εδώ. Goal foul. Δημήτρη Καρακασίδης. Που έβαλε. Εντάξει, νούμερο 2. Νούμερο 13 είναι ο παίκτης που θα πάρει και τη βολή. 6-12, κινήθηκε νωρίτερα πολύ καλά. Μάλιστα θα πάει να πάρει και την βολή, αλλά όταν βγει με το ύψος δεν μπορεί να κρύψει και πολλά. Του καρδάτσι με τα μαύρα. Ματιμάζει το χάρτη στα αντίστοχου και Σίδη θα πάρει τα βήματα και θα ευτοχίσει. Δίνει λύση στην ομάδα του, 8-12 το σκορ, 3-23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καρακασίδης πάει μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα, άνοιξε την άμυνα της αντιπάλου ομάδας και τώρα ρε. Υπενθυμίζω ότι έχουν και λίγες επιλογές οι δύο ομάδες. Δεύτερο φάουλ, 29! Θα πει ο Αρδίτσοβλου, θα πάρει ανάση στο Τσάνκα. Το φάουλ είναι 2-2, δεν έχουν και πολύ ωραία κίνηση. Τάζει ο Μητσιάς, βέβαια θα δει τον Κεσίδη προβολισμένο, αλλά θα είναι άκρα.
ο Κόλτ κάνει βήματα. Έχασε την τρίπλα ουσιαστικά. Ξέρισε να πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί καθαρά. Εδώ πέρα θα κάνει μια ωραία προσπίση, θα πάρει το foul. 2 και 39. 13-13. Κινήθηκε έξυπνα. Δείχνει να απονοήσει το χέρι, αλλά... Δύο, τρία τα φάουλ, 8-14, σίσκο στις βολές, έφαγε. Δέκα-δεκατέσσερα, μειώνει ο Σουκαρντάτη. Ακόμα το παιχνίδι, εδώ θα κάνει airball. Η ομάδα των Ισάκη του Λέα. Θέλουν να τρέξουν οι Σουκαρντάτη. Θα πάρει την μπάλα από τον Κυριακίδη. Πιο νέα παιδιά, τα παιδιά της Κυλέας. Πιο εμπειρή σίγουρα η Σουκαρντάτη. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ πέρα. Θα καταλήξει ακόμα 2 λεπτά. Στο τρίτο πόντο από τη γωνία. Θα πάρουν και το rebound οι πιλαιώτες. Συνέχεια υπάρχει foul. 38. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Αυτό που το κάνει. 10-14 είναι και 50. 2-3. Με τη λήξη της πρώτης περίοδου, development κατηγορία. Του Καντάτης με τους inside πλέα. Σύσκος των τριών πόντων. Να το βάλει. Και inside συνεχίζει το crescendo του, το βάζει με 6. Πιο νεανική, πιο γρήγορη, μας τα είπαν άλλωστε και στην δήλωση πριν τον αγώνα ότι θα τρέξουνε. Σαφώς και το νεανικό της ηλικίας τους σε επιτρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή. Και Σιδί θέλει να βρει κάποιο διάδρομο, τελειώνει ο χρόνος. Και πριν οπότε από τον Κυριακίδη άστοχο. Θα ανανεώσει όμως και να χτυπήσει έξω να την πάλω, τάσου την πιάσει την νέα αρχαία. 9-14 για τους Sugar Daddies. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ, ο Κυριακίδης θα κάνει κακό του. Ένα λεπτό για την πρώτη περίοδο. Τώρα παραμένει 10-16, ο Μπάρας θα πάει από την προσωπική διάθεση αυτοχή του, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του. Ο Κεσίδης θα πάρει το φάουλ. 38. Δεύτερο φάουλ το 38. Με προσοχή γιατί δεν υπάρχουν και αλλαγές για τις δύο ομάδες. Η σύνδεση είναι άστοχο στην προσβολή. Μπάλα 25 δεύτερα. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θα πάρει και το τρίποντο. Αφορός. Rebound από το Σίσκο με τη βοήθεια του Δημητριάδη. Μία επίθεση, δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Του Καρτάτης.
στα δεύτερα, γιατί ο τελικά του Γκεσίδη, ο οποίος ήταν άτοχος, θα πετάξει την μπάλα. Λίγο έλειψε, δεν ήταν κακό. 10-18 το σκορ, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 10-18. Έκαμε μια απώλεια στο πάρο της Θεσσαλονίκης. Μικρές κατηγορίες. Πριν από 2-3 μέρες, η απώλεια του Γιώργου Βαλαβανίδη, ψυχές στα πάντα των διοργανώσεων. Συζητάμε και με αυτόν τον εδώ πέρα που είναι κοντά στο μάτι. Ποιος από την υγεία δεν έχει, πάνω απ' όλα η υγεία μας και όλα τα άλλα. 10-18. Εδώ οι Σάιτα βλέπουν, θέλουν να τρέξουν. Και με ωραίο σπάσιμα, μπάλα στο Καρακασίδη, στα κοράκια. Βγάζουν πολύ ταχύτητα και αυτοματισμούς στη Σάιτα και το προβληματίζει την κατάσταση που είναι σαφώς με λιγότερη ίσως ενέργεια, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Πέρασε το Κυριακή, πέρασε και παίξει με το νούμερο 0 ο Τζιτζαλής. Μικρό rotation και οι δύο ομάδες. Αλλά δεν πέρασε. Μια καλά η Σάιτ. Θα κάνει το σούτο Αρδίτσογλου, είναι άσχος. Στο τριών πόντο, η Σάιτ είναι άσχος. Στην 6 μείωση σαν προσωρινάει σου καρτάζει στις 6. Εδώ παίρνει την μπάλα, ωραία στην Τζίτσα λέει. Θα πάρουν το rebound, 7-33 και είναι άσχη, θα πάρει Τζίτσα λέει να ξεκινήσει. Θα δούμε η Σάιτ πώς θα αντιδράσει. Οι οποίοι έχουν δεχτεί ένα σερί 6-0, 7-15 για το ημίχρονο. Διαθέτουν όμως το προβάδισμα οι πιλότες, εδώ μεταλλευτείς και πάνε άσπακοι. Θα πάρει το rebound, το νούμερο 32 όλα αυτά, θα φτωχίσει. Ο Τζίζαλης θα προσπαθήσει την μπάλα. Βρήκα αριθμό η συγκατάσταση και αυτή συνδυασμό με τον Κυριακίδη. 18-20. Υπάρχει τάι. Ήταν inside τη λέω. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 18-20. Έχουν μειώσει οι Σουγκαντάντης. Με τον Κυριακίδη και τον Τζίζαλη έχουν δημιουργήσει φορές. Και το σκορ παραμένει 18-20. Κυριακίδης παίζει με τον Τζίτζαλη, περνάει ωραία την μπάλα μέσα στο καλάθι. Πάει φάουλ, γκολ φάουλ εδώ, καλή κίνηση. Δεύτερο φάουλ, 10-0 σερί για τους Σουγκαντάντες. Είκοσι είναι καμπινές ερήτρα εξάνει τους Βαρδάτους και σε ζώνη. Εδώ θα κλέψει ο Κυριακίδης και θα είμαι εκεί μέσα, υπάρχει φάουλ, δύο βολές. Τρίτο φάουλ, το 4-4.
Ανδρέας πάμε. Πανέλα, πανέλα. 5-2. Πέρασε και ο Μπάτσιος για τον... Συλλογό της Πηλαιάς. Η 20-22 παραμένει το σκορ, αλλά η Σουγκαντά της καλύτερα το μείον 10 και αυτό είναι που τους παίρνει σε απόσταση βολής. Εδώ μάλιστα θα πάνε και στην επίθεση, ωραία προσπίση από τον Τζίτζελ, θα στοχίσει, θα πάρει το ριμπάουντ, θα κοπεί στη συνέχεια. Εδώ θα κλέψει ο Τζίτζαλης, πάνω κάτω η μπάλα, πήγαν πολύ δυνατά οι Σουκαρτάτης, Κυριακής μέχρι μέσα θα στοχίσει. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Ωραία κίνηση από το Καρακασίδη, αλλά είναι άστοχος. Η σύρρηση θα πάρει την μπάλα. Θέλει να τρέξει, αλλά τελικά θα πάει σε οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του. Και Σίδης δίνει στον Τζιζαλή. Διακίδης, ξανά και Σίδης, το γίνει ο χρόνος. Σούτριο πόντων και θα το βάλουμε. Καλή κυκλοφορία της μπάλας για τις δύο ομάδες. Οι side οι οποίοι κόλλησαν επιθετικά, σου τρία πόντων, άστοχη. Ο Λαδάς ήταν, το νούμερο 32. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Με μία αλλαγή μόλις οι side, πιο νέα ραφεδιά, με δύο οι Σουκαρτάτης. Τώρα είναι στην επίθεση, αλλά τελειώνει ο χρόνος. Σου τρία πόντων από το Κυριακίδη. Τόδαμε κι αυτό. Κόλλησε μπάλα. Αλλαγές για τους Σουγκαρτάτης, τον Πάγκο Κυριακίδης και ο Παδόπουλος. 25-22, ένα σερί 15-2 τρέχουν οι Σουγκαρτάτης. Στο τρίο πόντο από τον Καρακασίδη, άφοβο. 4 λεπτά για τον ημίχρονο. Σύσκος, καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας, αυτός ο Ιπομός, το πάρουν μακριά από την ρακέτα E-Size. Θέλει να τρέξει ο Μπάτσιο, άστοχος, το πάρουν από το μπάρο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει, έπισε λίγο άτσαλα. Δεύτερο φάουλ το 14. Δύο βολές για τον παίκτη των Σάιπηλεα. Αυτοχώς. Στην πρώτη. Αυτοχώς και στη δεύτερη. Σίδης, θα δώσει τον Τεριακίδη που πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Θα στοχίσει, θα στοχίσει, θα στοχίσει και ο Σουσκός. Διέχει το 16. Εδώ η... Λίγο πιο πίσω, δεν βλέπω λίγο πιο πίσω. Ο Καρδάτης έχασαν δύο ευκαιρίες και συνέχεια ο Καρδάτης δεν θα μπορέσει να κρατήσει μπαλά. Πάμε τώρα.
rotation για τους inside. Ένα σπίτι ουσιαστικά μπορεί να δώσει ανάθεση. Όχι, okay, 3-6. Airball ήταν. Η επίθεση παραμένει στους inside δεν ανανεώθηκε. Βάζει σου τρίνο πόντο. Περίεργο σούτ, αλλά λίγο ήθελε να πει. Αντέδρασαν σου καρδάτς και πλέον οι δύο ομάδες είναι μαζί. Στους 5-24, απόσταση. Ενός πόντου, 2,5 λεπτά για τη λήψη. Δημητριάδη με τον Τζιζαλή εκεί δεν έχουν αντιπάλους, θα δώσει κοντύτερη παρακολουθία. Το τρίο πόντου θα ανανεώσει ο Τζιζαλής. Κρατάει την μπάλα, τον διακύβει. Άστοχο τρίποντο. Ωμα, 2 λεπτά για το ημίχρονο. Μπορούν συνέχεια την μπάλα οι Σάιτ. Παρακαθίδεις τον Αρδίτογλου, σου τρώνε πότο. Να πω. Πάρει όμως ο Λαδάς με ένα ωραίο φλότερ. Θα είναι άσχημο. Διακύβεις με τα μαύρα πάλι του Σουκαρτάζης. Τελειώνει ο χρόνος, άσταχτη. Μπάλα για τους Σάιτ που κάνουν σαν διασμό, αλλά δεν θα περάσει μπάλα. Και εσείς πάει μέχρι μέσα, φεύγει τον Διακύβη. Πάτσε γραμμή. Ναι, πάει εκεί, έτοιμο. Ναι. Κάνει. Έτσι έπισε και υπάρχει αλλαγή. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό. Ωραίο πάσμο, αλλά δεν του κάνει το χαρτί την μπάλα του Καρακαθίδη, ο οποίος θα βάζει λίγο με την τύχη του. Εσύ δυσάστοχο, θα πάρει όμως ο Τζιτζαλης, ο οποίος έχει πάρει πολλά rebound, το ίδιο και τον Ιππιάδη, εδώ. Πάρει foul. Έκανε πάση, έκανε πάση. Μάλλον για αυτό. 27 δεύτερα για τη λήξη του μικρόνου. Να μείνει χρόνος και για τους Ουγκαρτζαντής. 25-24. Βάζος ψάχνει κάποια πάσα. Σου τριοπόδο. Του τον Καρακασίδη. Δεύτερα. Και Σίδη. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μπει. Τζίτζα. Λίξη του πρώτου μικρόνου. 25-27. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η μπάλα για τους Inside Pilea, πριν το 10 λεπτό. Ένα ουσιαστικά 10 λεπτό πήραν οι δύο ομάδες. Σε ζώνη και οι δύο. Η Τζαλής έδωσε πολλές λύσεις. Πρέπει να διαρθούν εδώ οι Inside. Σουτ, δύο πόντων, αλλά άστοχο.
bad foul. Για το σούκαρ τάτης. Κύριε, δύο βολές. Μπορείς να είναι 13. Τρίτο φορά στα 13. Τζιτζάλης, δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. Καλάθι για τους Καρδάντης. 28-27. Πολύ ανταγωνιστικές στις δύο ομάδες. Ωραίο κόψουμε εδώ και προσποίηση και ωραίο τελείωμα από τον Μπάρα. Εδώ δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. 28-29. Τζίσκος. Θα πάρει το, την προσπάθεια, αλλά ο Τζίτζαλης είναι πανταχό παρούν. Το στιγμή που μπήκε έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ανατροπή του σκηνικού. Καλή άμυνα εδώ από την Διακύρη και ωραία ρακία. Μποράσει λίγο την πάλα, αυτό και 15. Κυριακήρη θα αποκριθεί ωραία. Θα κοπεί όμως ψηλά. Έκανε το κάτι παραπάνω εδώ. 8 λεπτά. Φάουλ. Δεν είναι τρεις βολές. Τρεις βολές είναι οι διαιτητές. Τσάμπα φάουλ που λέμε. Αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την έκβαση της... αναμέτρησης θα βρω το σου τουλάχιστον. Οι ομάδες δείχνουν ισοδύναμες με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τον Ικαρίνα κατηγορεί στο τέλος μου. Θα κλέψει και θα τελειώσει ωραία σπάση. Θέλω να δούμε σε ενδιασμό με τον Διευθυντή. Θα προστατέψει με το κορμί του την μπάλα και το ράρι. Παίρνουν 5 πόντους διαφορά στο Σούκαρ Ντέρμπι. Ενώ έχανα με 10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά η Πηλέας δεν θα συγχωρήσει. Σίγουρα καμία αλληγορία. Και εδώ μας επιβεβαιώνει με το τρίποντο του το Καρακασίδης. Στη γωνία του 45 μοιράν. 34-32. Όλα ανοιχτά. Μάλιστα η Τσάι θα κλέψει κιόλας. Ξανά με τον Καρακασίδη. Αυτή τη φορά θα μπει με το στανιό η μπάλα. 34-34, πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Διακίνηση ξανά. Θα χάσει την μπάλα. Θα κλέψιμο. Ωραία πάσα στον Καρακασίδη και υπάρχει φάουλ. Τράβηξε ο Μπάρας την άμυνα όλη πάνω του και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να ανακοπεί την προσπάθεια του playmaker της ομάδας της Λέας.
άστοχο στη βολή, 34-34. Ωραία κίνηση του Δυριακίδη, αλλά κάτι θα πάσω στο Σίσκο, ο οποίος θα κοπεί εδώ το κάνεις λίγο την πίκη του. Ο Λαδάς, ο οποίος έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός αμυντικός. Άρα καθένας θέλει να τρέξει. Εδώ υπάρχει φάουλ, συνέχεια. Δύο βολές για τους... δύο βολές για τους σούκαρτες, οι οποίοι έχουν αλλάξει όλη την εικόνα τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό στα αποτελέσματα και οι δύο ομάδες φλερτάρουν με τη νίκη, αλλά προηγούνται προσωρινά. Ίσως θα κάνουμε ένα, σαν κάτω προστάτη και την μπάλα, θέλει να τρέξει, ποιο είναι ανοιχτή, πιο ενθουσιώδη. Καρακασίδης, ο οποίος το έχει πάρει επί προσωπικού και κάνει το σκορ 35-37, 5-51, σε τη λήξη τρίτης περίοδου. Ωραία κίνηση από τον Βαδόπουλο, κακό τελείωμα. Τζίτζανης θα πάρει ένα ακόμα rebound, θα αστοχίσει. Οι δύο ομάδες, παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ μικρό rotation, τρέχουν πάνω κάτω. Άρα στο κουράγιο τους. Εδώ airball από τον Πάτζιο. Κατεβάζει την μπάλα. Βλέπει ο Τσάγκα και να πάει μόνο στον εμβιασμό, θα στοχίσει συν 4 για τους Ισάκ Γκλέη, οι οποίοι δεν τα παρατάνε. Πέντε λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Κυριακίδη θα πατήσει ωραία. Είναι ο Τζίτζαλης, υπάρχει φάουλ εδώ, γκολ φάουλ. Απαντάει στην προηγούμενη επίθεση των Ισάιντ. Λοιπόν, 39-39, οι δύο ομάδες πάντοτε προσπαθούν πόντο-πόντο. Ωραία κίνηση εδώ πέρα και συνεργασία. Πολύ ωραίο καλάθι. Το 9-41. Κυριακίδης, ο Βαδόπουλος πριν από πόσο, να πω. Πάρει όμως ο Κυριακίδης εδώ θα τον βοηθήσει εκεί. Δίνει στο Σίσκο, επιμείνει. Για το Σίσκο, 41-41. Πάω τη βολή, 42-41.
παρακαλώ να πιέσει τα διάβαση. Υπάρχουν βήματα. Στην καρδιά της μέτρης, τον Κυριακίδη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ εδώ. Τρίτο φάουλ, 32. Θα είναι άνθρωπο στην πρώτη βολή. Οι ομάδες πάντοτε κοντά. Σαράντα 3-41. Μικρό προβάδισμα για τους Σουγκαντάς που είναι στη ζωνή. Ανάστηκε για Τυριακή και Σίταλη. Το Τσάκα θέλει να βρει μια πάσα. Καλό passing game, αλλά έχουμε τον Πάτσιο. Του Σάιτ θα χάσουμε με συνέχεια. Μάχη από τον Πάο και την μπάλα. Την κατοχή μάλλον και τον Πάο. Τελειώνει ο χρόνος, όμως 4 δεύτερα κάποιος που είναι σουτάρι. Δεν θα είναι σουτ αυτό τώρα για τον Παράτσο, ο οποίος παρ' όλα αυτά έχει και στην περίοδο του χρόνου. 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Παπαδόπουλος. Και Σίβης κόβει ωραία, ο Δημητριάδης ο οποίος δεν έχει αντίπαλο εκεί. Θα στοχίσει αλλά θα έψα τρέιν έναν Παπαδόπουλο. Δύο και 49. Σε ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο μάτσες είναι παραπάνω στο μέλλον, αλλά οι Σάιντ εδώ θέλουν να μειώσουν, δεν τα καταφέρνουν. Θέλει να βρίσκει και Σίβης. Συνδυασμό ο Παπαδόπουλος προσποιείται. Θα στοχίσει τον Πάτο Φιόν, τον Πάτο. Θα πάει σε ένα goal to post, δεν το έχασε λίγο, κακό τελείωμα. Διακίνδυς, ωραίο πάσιμο. Δύο λεπτά. Για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έρβολα από τους Ισάιντ, αλλά συνέχεια θα πάρει το rebound. Είναι άστοχο. 1-43. Και Σίβης. Και να κατεβάσει την μπάλα. Σου τρίον πόντα τον Παπαδόπουλο. Τάγκα θα κάνει κάτι σαν πού. Έχει πατήσει το πόδι του Δημητριάδη. Βρίσκει το πόδι του Δημητριάδη. Για τους Sugar Daddies με τον Κυριακίδη. Αριστοχό στη δεύτερη, στο σύν 7. 1-10 για τη λήξη. Τρία πέντε τα φάουλ. Του τριών πόντων, εύστοχο, τον Καρακασίδη. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου.
Το συν 4 εσύ κατά του. Διζαλής, πέρασε την μπάλα έξω. Θα την ξαναπάρει όμως. 45 δεύτερα, τελειώνει ο χρόνος για τους συγκατάτες με τον Παπαδόπουλο να σκοράρουν. Υπάρχει παράβαση από τον Καρακασίδη. Έκανε και τη τρίπλα. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με Παπαδόπουλος τριών πόντων. Θα πάρει και εμείς πολύ έξω την μπαλά. Και σύνδεσαι νέο τρίποντο άστοχο. Τελευταία επίδεση είναι για τους Σάιτ Βουλέ, αλλά θα κλέψω και εσύ δεις, 4-4. Πάει μέχρι μέσα, θα πρέπει να βγει τον χρόνο. Από τον ποσό του Τζίτσαλη. Το σκορ θα γίνει 52-44. Δεξί τρίτης περίοδου. Λοιπόν, τέταρτη περίοδος, 52-44. Οι κατάστασεις πήραν να προβάλλουν εδώ. Ο Ζήταλης πάνω στην αρχεία του δεν θα χάσει την μπάλα. Οι κατάστασεις με τον Κεσίδη, τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει το shoot από το elbow, θα είναι άστοχος Ζήταλης. Νέο ριμπάου και καλάθι. Έχει δημιουργήσει πολλά ρήγματα στην αντιπαλή ομάδα. Είναι το μόνο σίγουρο. Καρακασίδης σε νέο τρίποντο, είναι άστοχος όμως. Μπάλα για τους. Θα κάνει το σκορ 56-44, ξεφεύγουν οι συγκατάτες με 12. Οι Σάκη λέει δεν θα τα παρατήσουμε. Σε αυτή τη φάση εδώ με τον Πάρος δεν θα μπορέσει να σκοράρουν. Παρ' αυτό που θέλει να τρέξει τον Κυριακίδη. Παρα λίγο να κάνει βήμα. Θα το σώσει και με τη βοήθεια της Πίκης. Τζιτζαλή σε ένα φουλ. Κάει τη λέτα να τρέξουμε. Μαρδίτσογλου, ξανά Παράς. Τούτη ο πόντο με Καμπύλη θα ευτυχίσει. Είναι ο Τάσης Δημητριάδης πίσω το πόντο και δεν θα ξαναπαίξει. Τον βλέπει εδώ πέρα. Προστατεύει το πόδι του, 58-46. Είναι αρκετά ταχύ παιχνίδι. Γρήγορος ρυθμός τους, παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είναι μόλις 6-7 παίκτες που έχουν τη διάθεσή τους. Δεν τα παρατούν και παίζουν ένα ωραίο μπάσκετ. Υπάρχει φάουλ, το Τζάγκα. Τέταρτο φάουλ του 29. Τσάγκ, τσάγκ. Λοιπόν, βολές για τον Κυριακίδη. Έχει κάνει και αυτό ζημιά στην αντίπαλη ομάδα. Θα πάρει ανάθεση ο Τσάγκα, θα μπει ο Μπάτζιος. Μόλις ένας παίκτης. Νέα παιδιά, σίγουρα. Κάνουν περισσότερη αντοχή, το λέει η καρδούλα τους. Το λεπτά για τη λήξη του αγώνα, 60-46. Πάρα σου τρίνο πόντον, ωραίο καλάθι. Έδωσε Καμπύλη και διατηρεί όποιες επίθεσες για την ομάδα του 60-49. Αλλά στην έγινε φάουλ. Υπάρχει και φούρα σαφώς, αλλά θες κανένα ουσκάκι κάτι. Κανένα ουσκάκι κάτι κάτι. Θα περάσει, μην είναι. Λοιπόν, θα λέμε λίγο με τον Τάσο Δημητριάδη, γιατί στο πόδι ελπίζουμε να μένει κάτι σοβαρό. Θέλει πολύ να γίνει ζημιά. Είναι
είναι πάντοτε μια μεγάλη παγίδα. Θα προστατεύει την μπάλα ο Ολλανδός, θα πάει μέχρι μέσα. Αλλά θα είναι άσχημος. Θα έχει 25 για τη λύση του αγώνα. Βρίσκω προστατεύει την μπάλα. Το λέμε σαν την υγεία να μέχρι. Και τραυματισμού στον προσοχή, αλλά και το μπάσκετ είναι ένα δυνατό άσχημα. Πολλές φορές δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Ωραία coast to coast εδώ από το Λαδά, ο οποίος θα ευστοχίσει. Development, τον Ικαρίνα. Στου καρτάτες προηγούνται με 11 και έχουν σίγουρα το πλεονέκτημα. Ωραία κίνηση εδώ από τον Παπαδόπουλο, δύσκολη προσπάθεια, πάτησε καλά και κοράρι. Καρακασίδης ασταμάτητος, coast to coast και ωραίο καλάθι. Έχουμε πολλές ατομικές ωραίες προσπάθειες από τις δύο ομάδες. Κούτρινο πόντο από το Σίσκο. 67-53. Ήτσι θα ήθελα να μειώσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Έχουν την ώρα ξανά στο Κυριακίδη. 6 λεπτά ακριβώς για την λήξη της αναμέτρησης. Σάιτ λέει εδώ πέρα θέλουν να σκοράρουν και τα καταφέρουν. 5-52. Ωραία κίνηση από τον Κεστίδη και Γαλάφη. Του τρίνο πόντο από τον Καρακασίδη, θα το πιο δυνατό, θα πάω το καλαδίδο μου, πέφτει ωραία το μπάτσιο. Καλά πει. Παίζουν ελεύθερο μπάσκετ δύο ομάδες, στο σύν 14. Οι κατάστημα και οι σύνδοι ασκίζουν όλο το κήπεδο. Παρά στον Καρακασίδη, ακόμα 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Κάποιος ίσως και να κάνει βήματα εδώ, πετάει την μπάλα. Πάρτε το πάω το Παπαδόπουλος. Κεστίδη, πολύ γρήγορος ρυθμός. Ο Παπαδόπουλος θα ακολουθήσει τη φάση και θα σκοράρει. Υπόσχε για τους Τσάι και 53 για τους Καντάντης. Προηγήθηκαν με 10-20 στο πρώτο δεκάλεπτο η Σάιντα, συνέχεια ξέφυγαν Τσού Καντάντης, νέα φορά που πάει μπάλα στο Λάι στο τεπάνι. Δεν το βλέπουμε πολύ σχένα, μάλιστα έχει μείνει. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να κατέβει κιόλας η μπάλα. Είχε μπάλα, είχε μπάλα. Δεν έχει καταφέρει κάποιος που έχει κάποια στιγμή να την κατεβάσει, είναι ψηλά, ούτε εδώ με την μπάλα, θα φτιάξει το μπάδιο. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Έχει πολύ, δεν λέει να φύγει. Από τα... εδώ τα, τα καταφέρει ότι διαχείριζε με την πρώτη μπάλα. 4-35, 73-57. Μπάλα για τους Σάι. Ακόμα 4-30. Και ποντάκι το έσταξε. Λαβάς και μειώνει για την ομάδα του σε 13. Η Κυριακίδη με μπάλα στο πίσω, ο οποίος θέλει να πιβοτάρει. Δεν θα τελειώσει τη φάση. 4 λεπτά ακριβώς για τον αγώνα. Βίτσο γλουσί τριών πόντων. Δεν το βάλε. Τα καλά και την ίδια και η συνολική προσπάθεια είναι πιο ωραία από τα εδώ πέρα. 3-50. 55-60. Δημήτρη. Τρία και 37. Ωραία κίνηση εδώ από τον Κυριακίδη, ακολούθησε ο Κυριακίδης, θα πάρει το rebound και θα κερδίσει και το χειροκρότημα των συμπαικτών του. Τρία και 22, η μπάλα για τον Σάιντ, η οποία είναι ξανά άσχημα, καρακαθήκε
πάρει το φάουλ. Κυριακίδης δείχνει λίγο να χτύψει το χέρι του. Τρίτο το 14. Λέγε 15, 57, 60. Παλιά εμπάσαμε και κάτι. Το γήπεδο αυτή. Κατάλαβες, ξέρεις τι είναι. 3 και 7 για τη λήξη του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος από το σπίτι του. Ακώ. Τρέξουν οι Σάιτς. Πάμε 15 από εκεί. Δεν έχω πολύ χρόνο. Το καλή άμυνα από τον Μπάτζιο. Πρέπει ο Τζιντζαλής. Ωραία κίνηση από τον Τζιστίδη, θα πάρει ο Τζιντζαλή, θα σταγίσει. 2 και 40. Ωραία κίνηση από τον Καρακασίδη. Είναι 22, το Παδόπουλο. Να το βάλει, τρέχει ο Καρακασίδης. Τον αρδίσω, ωραία πάσα. Κουμπάρα και ωραίο καλάθι. 2 και 7 για τη λήξη του αγώνα. Τέλειο, Χάρλεμ. Και εσύ δυσκοποιείται στα δεύτερα. Υπάρχει φάουλ. Ένα και 49 για τη λήξη της αναμέτρησης. Πολλές για τον Κεσίδη. Ο Ντένα 66. Η site χάνουμε 15. Εδώ θα τα αφήσουμε. Όχι, νομίζω θα πέρασω από μέσα. Θα πάω να τα δείτε. Λοιπόν, Καρακασίδης, ο οποίος θα είναι στις βολές. Ένα και 34. Η Σάι θέλει να μειώσει όσο περισσότερο γίνεται. Στον τριμπόδο τον Καρακασίδη, άστοχος. Θα πάρει ο Μπάτσιος, θα είναι άστοχος. Τζιντζαλής θέλει να τρέξει. Σίσκο στον τριμπόδο, άστοχος. Θέλει να τρέξει ο Λαδάς. Στον τριμπόδο τον Καρακασίδη, άστοχο. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει την μπάλα. Τελευταίο λεπτό, δείτε άλλο σκοτεινό πόντο. Διακίνηση θα πάρει το rebound. Πάντως παρά το μικρό rotation των δύο ομάδων, δεν σταμάτησαν να τρέχουνε. Παρά το κουράγιο του, πάρα. Με διασκεδασμό. Και δεν υπήρξαν και άσχημα. Παρ' όλα αυτά οι νικητές θα είναι του Γκαρτζάντης. Παίρνει ο Καρακασίδης, ο οποίος θα βάλει ένα out, δεν θα το βάλει τελικά, δύσκολο του. 33 δεύτερα, Κυριακίδης.
κάνει ένα δύσκολο σου. Πάρει τελικά ποιος, ο Καρακασίδης. 23 δεύτερα. Βάζει ο Σύπριο πόντο, είναι έστοχος. 81-69. Υπάρχουν αλλαγές. Πρέπει να τελειώσει. Δεν στέφησα. Λοιπόν, πρέπει να παίξει ο χρόνος. Λήξη του αγώνα. Εδώ υπάρχει. Συγγνωτή. Πρέπει να τελειώσει ο χρόνος πρώτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 38. Να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς με 4 παίκτες. Τελειώνει το παιχνίδι. 81-69. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.